79 χρόνια συμπληρώνεται φέτος από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που άφησε πίσω του εκατομμύρια θύματα, ενώ από τις τάχτες του πολέμου αναγεννήθηκε η Ευρώπη. Η εθνική αντίσταση ενάντια στα στρατεύματα κατοχής την περίοδο 1941-1944 υπήρξε έργο όλων των Ελλήνων, ανδρών, γυναικών και παιδιών που αγωνίστηκαν, αντιστάθηκαν, βασανίστηκαν, θυσιάστηκαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας. Η Κρήτη υπέφερε πολύ, αλλά εδώ αναδείχθηκε και ένα εξαιρετικό φρόνημα ελευθερίας. Και εδώ βρέθηκαν μαζί κριτικοί με άλλους Έλληνες και Ευρωπαίους στο μέτωπο της ελευθερίας. Περιφέρεια Κρήτης, αρχές και φορείς τίμησαν την επέτειο των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού. Πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι χρωστάμε πάρα πολλά στους παππούδες μας, σε μια γενιά ανθρώπων που θυσιάστηκε, που πολέμησε για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Στην Κρήτη όλες οι οικογένειες έχουμε θρηνήσει τουλάχιστον ένα νεκρό από τους ναζί. Κάθε χωριό, κάθε πέτρα που θα σηκώσεις έχει από κάτω κόκαλα ηρώων. Για όλα αυτά πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Νομίζω ότι αυτό που συνετελέστη πριν από 8 δεκαετίες εδώ στην κρητική γη, αν μη τι άλλο, ήταν ένα εξόχο συμβολικό μήνυμα προς την ανθρωπότητα. Ότι υπάρχουν λαοί που δεν προσκυνούν, ότι υπάρχουν λαοί που εναντιώνονται στη σβάστιγα, στον ναζισμό και στην προσπάθεια επικυριαρχίας εναντί άλλων χωρών. 9η Μάη, ημέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών, συνεχίζει να εμπνέει τους λαούς όλης της Ευρώπης, όλης της γης. Τρομάζει τα καπιταλιστικά κράτη και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες, οι λαοί βγαίνουν στο προσκήνιο ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Τιμάμε όλους εκείνους που πολέμησαν, αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη. Και στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με τις τοπικές αρχές να τιμούν τους αγωνιστές εναντίον των δυνάμεων κατοχής που θυσίασαν τη ζωή τους για μια Ευρώπη ελεύθερη. Σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης, γιορτάζοντας την διακήρυξη Σουμάν που είχε ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Πώς αυτή η Ήπειρος και οι λαοί της δεν θα αιματοκυλιστεί ξανά, πώς θα φτάσουμε μέσα από την ειρήνη στην ευημερία. Επιμνημόσυνη ιδέηση τελέστηκε στο μνημείο Μάχης Κρήτης από τον επίσκοπο Κνωσού, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.